Η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι προκλητική. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη ζωή. Είμαστε σήμερα εδώ δίνοντας μάχη να πούμε ότι δεν τα ερχόμαστε αυτή την κατάσταση. Ότι δεν αυτοκτονούμε, δεν θα πεθάνουμε για τα κέρδη, τους. Οι ζωές μας έχουν αξία. Δίνουμε τη μάχη, συντασσόμαστε στο πλευρό των παχόμενων υπηρετικών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δίνουμε τη μάχη και συμμετέχουμε μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στη μεγάλη παραργατική απεργία 17 του Απρίλη και στην 1η Μάη. Συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και τους άλλους φορείς ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της υγείας μας. Διαδηλώνουμε ενάντια στο νέο ΕΣΥ που φέρνει τα απογευματινά την πληρωμή χειρουργία, φέρνει δηλαδή και τον άνομο φακελάκι μαζί με το παράνομο, με την πρόβαση μάλιστα ότι δεν φτάνουν τα πρωινά χειρουργία, ενώ την ίδια στιγμή κρατάει 250 χειρουργικές θέσεις εκκλειστές. Θέλουμε για άλλη μια φορά να καταγγείλουμε ότι προχωράει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ταχύτητα τους ρυθμούς να ισοπεδώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο από τη δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με το μέτρο για τα απογευματινά χειρουργία, με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ στα δημόσια νοσοκομεία, με τη μετατροπή εργαζομένων και την παράδοση ολόκληρων τομέων των νοσοκομείων σε εργολάβους όπως είναι η καθαριότητα, η τραπεζοκόμη, η ασφάλεια και πάει λέγοντας, δίνεται η χαριστική βολή και αλλάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα. Καταγγέλουμε και με αφορμή της σημερινής κινητοποίησης το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων που καμία σχέση δεν έχει με την αποσυμφόρηση της λίστας αναμονής. Αν ήθελε η κυβέρνηση να χειρουργείται όποιος έχει ανάγκη την ώρα που έχει ανάγκη, θα άνοιγε τις πάνω από 70 κλειστές αίθουσες χειρουργείων στην Αττική και δεκάδες ακόμα σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μηδενιστούν αυτές οι λίστες της ντροπής. Καθόλου δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα περιμένει, αποδεικνύεται άλλωστε και από τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία που έτρεξαν οι πρόθυμοι στην κυβερνητικά προσκύμενα γιατροί να κάνουν, που ήταν χειρουργία εκτός λίστας αναμονής, ακόμα και καταγγελία για έκτακτο περιστατικό στο Ηράκλειο της Κρήτης που μπήκε σε απογευματινό χειρουργείο, έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλώνουμε και σήμερα ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας. Γιατί άλλωστε, αν κάτι μας δίδαξε η πανδημία, είναι δημόσιο και ιδιωτικό, δεν πάνε μαζί. Οι ιδιώτες τις αυρίζουν στις δικές μας πλάτες. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, θα τα πούμε στους αγώνες, στους δρόμους.